Ένα ακόμα περιστατικό βίας σε βάρος εργαζομένων σε δημόσιο νοσοκομείο σημειώθηκε χθες. Το συμβάν έλαβε χώρα στο Δρομοκαίτιο μετά από υπόδειξη φύλακα σε διανομέα φαγητού να παρκάρει το μηχανάκι του και να εισέλθει πεζός κατόπιν σχετικής απόφασης της διοίκησης. Ήρθε και παρκάρισε το μηχανάκι του ακριβώς στην έξοδο του νοσοκομείου, παρεμποδίζοντας την έξοδο όλων των οχημάτων από το χώρο εκείνο. Το έκανε επίτηδες γιατί γνωρίζει, δεν ήταν η πρώτη φορά που έρχεται στο νοσοκομείο, του γίνανε συστάσεις, πάντα ευγενικά τους μιλάμε. Σύμφωνα με το φύλακα του νοσοκομείου, μετά την παράδοση της παραγγελίας και πριν ο διανομέας αποχωρήσει, του επιτέθηκε χαστουκίζοντάς τον. Μάρτυρος στο περιστατικό βρέθηκε ο ξυλουργός του νοσοκομείου. Πάνω τους χωρίζω, βλέπω την τηλεβέρα και του κόνει ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Ακριβώς πάνω και τους πιάνω, τους χωρίζω τα λοιπά και του λέω να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Σύμφωνα πάντα με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, λίγα λεπτά μετά ο διανομέας επέστρεψε μαζί με ένα ακόμα άτομο. Κατεβήκαν αμέσως κάτω και άρχισαν να χτυπάνε αδιακρίτως. Εμένα, τον συνάδελφο. Τρίτοι ενεπλάκησαν για να χωρίσουν τους άνδρες που στο μεταξύ είχαν γίνει μαλλιά κουβάρια. Έχω πριστεί στο κεφάλι μου εδώ πέρα, έχει πριστεί όλο. Έχω κόψει το αυτί μου με ράμα εδώ μέσα και έχω χτυπήσει και στο χέρι μου. Κατά το διανομέα πάντως, ο οποίος επίσης φέρει εκδορές που όπως υποστηρίζει προκλήθηκαν κατά το διαπληκτισμό, ο φύλακας τον είχε προκαλέσει κλωτσώντας το μηχανάκι του. Οι δύο πλευρές έχουν υποβάλει μηνύσεις και για το θέμα διενεργείται προ...